Πέρασαν τα χρόνια και γέρασαν. Πάλι δεν πηγαίναμε. Γιατί είχαν μάθει έτσι τώρα. Και τώρα λέει, πού να πάμε? Μπορούμε, νομίζεις, μου λέγανε πάτερ, να περπατήσουμε τώρα από εδώ μέχρι την εκκλησία? Αμάξι δεν έχουμε, τα παιδιά τα παντρέψαμε, δεν πάνε εκκλησία, δεν έρχονται να μας πάρουν. Και δεν μπορούμε τώρα να περπατήσουμε. Μα και τότε που μπορούσατε να περπατήσατε δεν πήγατε. Έφυγε ο χρόνος. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσέχουμε το χρόνο που μας φέρει. Στη συμπεριφορά μας, στο λόγο μας, στο τι λέμε. Γιατί είναι για κάθε λόγο αργό, για κάθε χαζομάρα δηλαδή που λέμε, λόγο αργό, και γι' αυτό θα δώσει λόγο ο άνθρωπος. Γιατί εκείνη την ώρα θα μπορούσες να τον εκμεταλλευτείς θετικά αυτό το χρόνο, θετικά αυτό το χρόνο, εμείς δεν τον εκμεταλλευόμαστε. Δεν τον εκμεταλλευόμαστε θετικά. Και έτσι ο άνθρωπος αφήνει, ξεφεύγοντας εκ του κυρίου σκοπού του. Αυτό που λέω στους προσκυνητές όταν έρχονται στα πούλμα. Εκεί δεν τους καθίζω στο αρχονταρίκι, όταν μπορώ, και τους μιλώ και τους φαίνεται παράξενο, λέει, που τους μιλάει ο ηγούμενος. Και λέω, μα είναι δυνατόν να πάτε σε ένα μοναστήρι, να μπείτε και να βγείτε, ανάψατε το κεράκι. Είδατε τη μονή, τι είναι, λέει, μονή, μουσείο, αρχαιολογικός χώρος, η Ακρόπολη, δεν λέω, η μονή. Στη μονή, ναι, πήγαμε να προσκυνήσουμε. Αλλά δεν πρέπει και να ωφεληθούμε πνευματικά? Δεν πρέπει στη μονή που ήρθατε κάτι πνευματικό να πάρετε και να πείτε, ναι, πήγαμε στη μονή, προσκυνήσαμε, αγοράσαμε και μια εικόνα του Αγίου που ήταν στο μοναστήρι, πήραμε ένα λιβανάκι, πήραμε ένα κουμποσκί. Αυτό είναι υλικό. Κάτι πνευματικό, λέω, δεν πρέπει να πάρετε. Και να πείτε ότι πήγαμε στο μοναστήρι και ωφεληθήκαμε πάρα πολύ πνευματικά. Ακούσαμε πέντε λόγια, αυτά τα λόγια. Και τους μαζεύουμε σαν εκεί και κάθονται. Κάποιοι που βιαζόταν, κάποιοι είχαν μπει και μια στο πούλμα μια φορά, και όταν τους είπα ότι μα δεν πρέπει να ωφεληθείτε πνευματικά, τι ήρθατε? Και ακούω μια γυναίκα που λέει, δεν το έχει ο γέροντας, λέει. Για να πάμε, λέει, στο πούλμα να φωνάξουμε και έρχεται να μπει στο πούλμα. Μια και ήρθε ο γέροντας, λέει, και είναι εδώ να μας πει δύο λόγια. Και κατεβήκατε λοιπόν. Και φάγανε μια μισή ώρα μέσα στο αρχονταρίκι. Αυτή. Στην κουβέντα. Στη συζήτηση πάνω σε αυτά που τους έλεγα. Και το τι τους είπα. Απλά πράγματα που λέγονται σε εσάς. Μεγάλοι άνθρωποι, όπως ξέρετε, επισκέπτονται τα μοναστήρια. Και τους έλεγα, έχετε κοιταχτεί στον καθρέφτη. Όσο και να τα βάφετε τα μαλλιά σας, οι γυναίκες. Έλεγε τίποτα. Ο χρόνος έχει φύγει. Ο χρόνος έχει φύγει. Και το ζήτημα είναι, παντρευτήκατε περισσότεροι από εσάς. Κάνατε παιδιά. Σκοπός της ζωής σας, τον αναλώσατε, θα δείτε σχόλο το γήινα. Δηλαδή τι, να παντρευτώ, να κάνω παιδιά, να τα μεγαλώσω, να τα σπουδάσω, να πάνε φαντάρι, άντε να τα παντρέψω να δούμε εικονάκια, άντε να φτιάξω ένα σπίτι, άντε να τα βοηθήσω οικονομικά, άντε να στερηθώ εγώ εκείνο σαν μάνα και σαν πατέρας για να περάσει καλύτερα το παιδί μου και καλύτερα το εγγόνι μου. Και τελικά ήδη δεν ευχαριστηθήκατε τίποτα στη ζωή. Ήρθε και παρήλθε ο χρόνος και δεν ευχαριστηθήκατε. Εσείς δεν πήγατε πουθενά προσωπικά, γιατί αν αμυστερηθεί το παιδί, αν να κάνω το παιδί, αν να μεγαλώσει το παιδί, ποια θα παντρευτεί το παιδί, μην μπλέξει σήμερα το παιδί, το εγγόνι γιατί δεν έχει γυρίσει. Και ασχολείστε με όλες τις βιωτικές μέρες. Που δεν κάνετε, τους λέω, κακό που ασχολείστε. Καλά κάνετε και ασχολείστε. Γονείς είστε. Αλλά λέω, όταν πεθάνετε, ξέρετε, δεν θα σας ρωτήσει ο Χριστός αν παντρευτήκατε, αν κάνατε παιδιά, αν τα παιδιά σας τα παντρέψατε, εάν τα σπουδάσατε, αν μάθαν πιάνο, αν μάθαν γαλλικά, αν πήραν καλή κοπέλα, αν το εγγόνι σας έμπλεξε ή δεν έμπλεξε. Δεν πρόκειται να κάνετε τέτοιες ερωτήσεις.
ο Χριστός. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να γίνονται. Που πρέπει να γίνονται, όπως πρέπει και να φας. Όπως πρέπει και να φας. Αλλά αυτό που θα σε ρωτήσει ο Χριστός, θα σου πει, εγώ σε έβαλα πάνω στη γη για ένα λόγο. Σε είχα στον παράδεισο μέσα, αλλά στον παράδεισο μέσα μου τον κατέστρεψες. Διότι έκανες το δικό σου το θέλημα, αυτό που ήθελες εσύ, και πήγες και έφυγες από το δέντρο που σου είχα απαγορέψει. Και για να μην μου καταστρέψεις τα πάντα, σε έβγαλε έξω από τον παράδεισο. Και σου είπα, για να μπεις μες στον παράδεισο, ξανά, θα μάθεις να κάνεις το θέλημά μου, είπε ο Θεός. Όχι το δικό σου το θέλημα, άνθρωπε. Θα μάθεις να κάνεις το δικό μου το θέλημα. Ο παράδεισος είναι το σπίτι μου και μέσα στο σπίτι μου γίνεται το δικό μου το θέλημα. Όσο και να ακούγεται εγωιστικό, δεν είναι. Όχι το δικό σου το θέλημα μέσα στον παράδεισο. Εδώ υπάρχει τάξη, υπάρχει σειρά και γίνεται το δικό μου το θέλημα. Εσύ και έκανες το δικό σου και γι' αυτό σε έβγαλα απ' έξω. Αλλά απ' έξω σε άφησα, όσο καιρό σε άφησα, για να δω αν έμαθες τελικά να κάνεις το θέλημά μου. Και αυτό θα το είδες στα χρόνια που πέρασαν. Σ' άφησα και έζησες 20, 30, 50, 60, 70, 80 χρόνια. Και κοιτάω όλα αυτά τα χρόνια να δω τι έκανες και πάλι σε έκανες το θέλημά σου. Ό,τι ήθελες αυτό έκανες. Ό,τι ήθελες αυτό πάλι ξανά έκανες. Δεν έκανες το θέλημά μου. Αν και το έλεγες κάθε μέρα στο Πατέρι μου. Γεννηθεί το Κύριέ μου το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ναι μεν μου το έλεγες, αλλά στην πράξη δεν το έκανες. Στην πράξη δεν το έκανες. Και εγώ πάνω στη γη σε έβαλα για ένα λόγο. Γίνεστε Άγιοι, ότι Άγιος είμαι και εγώ. Για να διώξεις και να κυνηγήσεις και να καταδιώξεις την αγιότητα. Να μπορέσεις μες στον παράδεισο, εφαρμόζοντας το θέλημά μου, να γίνεις φως, να γίνεις Άγιος. Και εσύ που αναλώθηκες στο αν θα παντρευτείς, ποια θα πάρεις, αν έχεις σπίτι, δεν έχεις σπίτι, αν μένεις με το ενίκιο, πώς θα βγει το ενίκιο. Τα κοσμικά πράγματα αναλώθηκες. Έφαγες το χρόνο σου με τα κοσμικά. Και το άλλο δεν το κοίταξες καθόλου. Έχασες τσάμπα το χρόνο σου. Έχασες τσάμπα το χρόνο σου. Και τους λέω λοιπόν στο τέλος το πούλμα, και εκεί στα λόγια που τους μιλάω, εάν τώρα σας ρωτήσει ο Χριστός, το χτυπήσατε το στόχο που είναι η αγιότητα. Το χτυπήσατε το στόχο να έχετε γίνει φως, όπως μας θέλει το Ευαγγέλιο. Γιατί βλέπετε, λέω, οι Άγιοι μέσα στην Εκκλησία είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Όπως είμαστε όλοι είδες. Και τους λέω, το βλέπετε το γιο μου, το Δημήτρη, την Κατερίνα, την Βαρβάρα, άνθρωποι σαν και εμάς. Οι οποίοι πέτυχαν την αγιότητα. Έγιναν φως και αυτό το ομολογούμε όλοι μας εμείς ότι έγινε φως. Πώς το ομολογούμε? Διότι στο κεφάλι του Δημήτρη του βάλαμε, αφού έγινε φως, του βάλαμε φωτοστέφανο τώρα. Για να φαίνεται ότι έχει γίνει φως. Να φαίνεται και να μαρτυρείται ότι είναι στη χώρα του φωτός. Το ίδιο βάλαμε και στο Δημητρίου το κεφάλι. Το ίδιο και στις Βαρβάρας, το ίδιο και στις Κατερίνες και όλων των υπολείπων ανθρώπων, οι οποίοι πέτυχαν αυτόν τον κύριο σκοπό. Και γι' αυτό λέω η Εκκλησία τους βάζει μες στο ναό. Γιατί νομίζετε να αγιογραφούμε τους ναούς? Για να τους βλέπουμε και να θυμάμαι στο ναό που πάω ότι και εγώ έτσι πρέπει να γίνω, μην τυχόν το ξεχάσω. Δεν τους βάζουμε για να προσκυνάμε. Δεν έχουν ανάγκη την προσκύνησή μας οι Άγιοι. Τους βάζουμε με μια σκοπιμότητα να μου θυμίζουν βλέποντάς τους ότι έτσι πρέπει να κάνω κι εγώ. Αυτό είναι ο στέκλης, πάτε το θυμόσαστε. Μπορείτε να μου βεβαιώσετε ότι αν πεθάνετε έχετε γίνει φως και ότι στο κεφάλι σας θα μπει και εσάς το φωτοστέφανο?
ότι έχετε πράξει το θέλημα του Θεού, ότι πετύχατε την αγιότητα. Αυτό η δίπλα σας, η γύρω σας, οι γείτονές σας το ομολογούνε, όπως ομολογούμε εμείς για τον Αγιώργη, ότι ναι, ήταν Άγιος άνθρωπος. Το ομολογούμε. Το ομολογούνε, λέω, οι άλλοι, οι φίλοι, οι γενείς, οι γείτονες για εσάς. Και βλέπετε ότι προβληματίζονται. Κάθονται και σκέφτονται. Πού αφήσατε, λέω, τον χρόνο και πέρασε. Καλά, σπίσαν τα μαλλιά σας, λέω. Γεράσατε. Και εσείς το μόνο που κοιτάγατε είναι αν θα κάνετε παιδιά. Το ενίκιο, το τηλέφωνο, να πάρουμε αυτοκίνητο, να κάνουμε εξοχικά. Μόνο αυτά κοιτάγατε. Καλά κάνατε και τα κοιτάγατε. Και έπρεπε, λέω, να τα κοιτάτε. Αφού μπήκατε μέσα σε αυτό το μυστήριο που λέγεται γάμος, λογικό να τα κοιτάξετε. Αλλά πάνω από αυτά υπάρχει ο Κύριος στόχος. Υπάρχει ο Κύριος στόχος. Όπως και εγώ και εμείς εδώ οι μοναχοί φτιάχνουμε ένα μοναστήρι. Λογικό είναι να ασχολούμε αφού φτιάχνω το μοναστήρι και το πώς θα χτιστεί το μοναστήρι. Λογικό είναι να κοιτάω πώς θα βρω οικονομικούς πόρους. Όπως κοιτάς εσύ πώς θα βγάλεις το ενίκιο. Λογικό είναι αφού έχω τα πρόβατα, αφού έχω τις κότες, αφού έχω τις γελάδες, αφού έχω τα ζωάκια. Λογικό είναι ότι πρέπει να τα κοιτάξω. Λογικό είναι ότι πρέπει να φτιάξω τους κήπους της μονής που είναι του Αγίου, η κήπη. Αλλά θα μου πει ο Χριστός, τον Κύριο στόχο τον κοίταξες. Γιατί αν αναλώθηκες μόνο στο να φτιάξεις τα ντουβάρια, να βάλεις πράγματα και έπιπλα μέσα στο μοναστήρι, να φτιάξεις το μοναστήρι, να φτιάξεις την εκκλησία, όλα αυτά είναι εκεί, εδώ θα μείνουν. Δεν παίρνεις για τον ουρανό, ούτε μία πέτρα μαζί μας. Δεν θα πάρουμε. Τον εσωτερικό κόσμο, τον κοιτάξαν ή αφήσαμε το χρόνο και περνάει. Ωραία βγήκε η 30 φιλιά. Και ωραία τα 30 φιλιά. Και καλό το τυρί που βγάλαμε από τα πρόβατα. Αλλά λέτε να μας ρωτήσει ο Θεός για το τυρί. Ούτε αυτά φυσικά πρέπει να τα μελήσουν. Γιατί είναι του Αγίου. Όπως και ο άλλος δεν μπορεί να μελήσει την οικογένειά του. Γιατί ο Θεός την ευλόγησε. Το ίδιο δεν μπορεί να μελήσει και ο μοναχός της μονής του. Αλλά δεν είναι αυτός ο Κύριος σκοπός. Αν και οι δυο κοιτάνε οι μεν τα της μονής μόνο, η δέκα του σπιτιού μόνο, έχουν χάσει τον Κύριο στόχο τους. Έχουν εμπλακεί σε όλα τα κοσμικά και σε όλα τα γήινα, αυτά που θα μείνουν πάνω στη γη, και αν δεν έχετε γίνει φως, λέω, και κάνατε παιδιά. Και πού θα τα ξαναδείτε. Πού θα τα ξαναδείτε, λέω. Αν έχετε γίνει φως και εσείς και τα παιδιά σας, γιατί λέω, ξέρετε τι έχει άλλη χώρα. Θα τον πεθάνει ο άνθρωπος, βρίσκεται στο σκότος. Εάν έχετε γίνει φως, εσείς οι ίδιοι, δεν φοβόσαστε το σκότος. Φαίνει και βλέπετε. Και θα βρείτε και τη μάνα σας και τη γιαγιά σας και τα παιδιά σας και τον άντρα σας, θα τους βρείτε γιατί έχετε φως. Στο σκοτάδι δεν βλέπεις κανέναν. Στο σκοτάδι δεν βλέπεις κανέναν. Και θα είσαι χαμένος σαν μια έρημο μέσα ένα βράδυ, πολλά βράδια μάλλον, αιώνες, αιώνων, σαν να είσαι σε έρημο. Και να ψάχνει να πει στο σκοτάδι τους δικούς σου. Αυτό είναι μαρτύριο μετά. Θα περνάς, γιατί δεν τους βρεις ποτέ μέσα στο σκοτάδι. Αν έχεις φως και βλέπεις και εκπέμπεις φως, θα πας στη χώρα του φωτός. Θα βλέπεις. Αν είσαι σκότος, αφήνουμε λοιπόν τον χρόνο και κυλάει. Χωρίς να κάνουμε αυτές τις σκέψεις. Χωρίς να αφήνουμε να περνάει από το μυαλό μας, αφήνουμε μάλλον και περνάει από το μυαλό μας ο Χριστός, περνάει η πνευματική ζωή, τι περνάει από το μυαλό. Και φεύγει ο χρόνος. Φεύγει, φεύγει, φεύγει.
Μία μέρα έρχεται, η άλλη επόμενη. Μία μέρα έρχεται, η άλλη επόμενη. Τι προσπαθούμε να βιώσουμε? Άρα μην αφήνουμε το χρόνο μας ανεκμετάλλευτο. Σε καμία περίπτωση. Πρώτος στόχος μας να είναι η αγιότητα. Πρώτος στόχος μας εκεί να χτυπάμε την αγιότητα, να πυροβολάμε. Έχετε δει εκεί πέρα στα Λούνα Πάρκ που έχουν κάπου εκεί σκοποβολή μου φαίνεται που βαράνε και έχουν κάτι κυκλάκια και πας εκεί και με ένα πιστόλι και πυροβολάνε, πάντα παιδιά και πυροβολάνε. Εάν τελικά κάτι είσαι εκεί και μάτεις σκοποβολή συνέχεια, στο τέλος θα χτυπήσεις το κέντρο. Στην αρχή θα αρχίσεις και θα χτυπάς γύρω γύρω, θα στοχείς, θα βγαίνει και απ' έξω. Το βελάκι που πετάς θα πηγαίνει απ' έξω, δεξιά και αριστερά. Αν επιμείνεις όμως, θα το κερδίσεις. Αλλά για να επιμείνεις θέλεις χρόνο, θέλεις ώρα, θέλεις μέρες. Για να το μάθεις, να εκπαιδευτείς. Όπως θέλεις χρόνο για να μάθεις μαγειρική, όπως θέλεις χρόνο για να μάθεις αυτοκίνητο, όπως θέλεις χρόνο για να μάθεις υπασία, όπως θέλεις χρόνο για να μάθεις γράμματα. Είδα πόσο χρόνο πήρε που πηγαίναμε σχολείο και μας έλεγε τα σκάλα, το Α, το Β, το Γ. Και μας έλεγε έτσι θα πιάνετε το στυλό. Και μας έπαιρνε το χεράκι και μας το έγραφε τα σκάλα για να γράψουμε πώς γράφεται το Α, πώς γράφεται το Β. Και μας έλεγε όχι έτσι, έτσι θα το πιάνετε το στυλό, έτσι θα γράφετε. Και ερχόταν από πάνω μας και μας οδηγούσε το χέρι. Το ίδιο κάνει ο ηγούμενος, η ηγουμένη, μέσα στο μοναστήρι. Το ίδιο πρέπει να κάνει ο πνευματικός στα πνευματικά του παιδιά, έξω στους λαϊκούς και να τους καθοδηγεί πνευματικά. Αυτό θέλει χρόνο για να μάθεις να γίνεις καλός μαθητής. Αν το χρόνο που πας στο σχολείο δεν προσέξεις και δεν προσέχεις και σου φύγει ο χρόνος, στο τέλος θα μείνεις αγράμματος. Όταν το πάρεις μυρουδιά της αγράμματος, έχει φύγει ο χρόνος. Δεν γυρίζει πίσω ο χρόνος. Και θα έχεις μείνει αγράμματος. Ομοίως, γίνεται σε όλα τα θέματα. Και στα πνευματικά. Άμα σου φύγει ο χρόνος, δεν γυρίζει πίσω. Και όταν μεταγεράσεις, δεν έχεις όρεξη για αγώνες. Δεν έχεις όρεξη για αγώνες. Όσο περνάνε τα χρόνια δεν μπορείς. Δεν ακολουθεί το κορμί, δεν ακολουθεί το πνεύμα. Και να θέλει δεν μπορεί μετά. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Πολύ πιο δύσκολο. Για βάλτε ένα νέο μοναχό να περπατήσει εκεί που πήγα εγώ μέχρι τον αδελφό Γεώργιο. Θα πάει και θα γυρίσει. Και μπορεί να γυρίσει χωρίς και να ιδρώσει κιόλας. Γιατί τον βοηθάνε τα νιάτα του. Όσο περνάει ο χρόνος, δεν ακολουθεί εύκολα το κορμί. Δεν ακολουθεί. Άρα λοιπόν όταν φύγει ο χρόνος μπορεί να είναι αργά. Μπορεί να είναι αργά. Άρα λοιπόν να σε εκμεταλλευτούμε τώρα το χρόνο. Και να σου εκμεταλλευτούμε πνευματικά το χρόνο. Σε όλα τα ζητήματα. Είδατε που λένε πολύ, χάνουμε πολύτιμο χρόνο. Έχετε ακούσει που λέει ο χρόνος είναι χρήμα. Για μας είναι πνευματικό όφελος ο χρόνος. Για τους άλλους μπορεί να είναι χρήμα ή για μας όμως είναι πνευματικό χρήμα. Αποθηκεύουμε στα ταμεία του Θεού. Αποθηκεύουμε στα ταμεία του Θεού. Για να ακούσετε εξομολογήσεις ανθρώπων που γνώρισαν το Θεό σε μεγάλη ηλικία. Να ακούσετε τι φρίκι είναι αυτό το. Για αυτούς που γνώρισαν το Θεό και ήταν σε μεγάλη ηλικία. Ήταν 60, 70, 50.
χρόνων και γνώρισαν τον Θεό πολύ αργά. Ξέρετε με πόση φρίκη εξομολογούνται, με πόσο άγχος, με τι αγωνία. Γιατί σου λέει δεν έχω χρόνο μπροστά. Έχω χρόνο. Είναι σαν να πρέπει να πας κάπου, να φτάσεις και να μην έχεις χρόνο να φτάσεις. Λες δεν με παίρνει ο χρόνος να φτάσω εκεί. Τώρα τι κάνω. Πώς θα προλάβω μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να διορθώσω όλα αυτά που είχαν γίνει. Και ειδικά όταν είχε ζήσει μια ζωή μακριά από τον Χριστό. Δεν μαζεύονται. Δεν μαζεύονται. Πώς εμείς θα μαζέψουμε ομοίως όλα αυτά που έπρεπε σαν σωστή μοναχή, που έπρεπε να ήμασταν. Πώς θα μαζέψουμε όλες τις ατελειές μας, τα λάθη μας, τα μαρτήματά μας. Πότε θα μαζευτούν. Πότε θα μαζευτούν. Ο χρόνος φεύγει. Δεν κάτι θα μας περιμένει. Πότε θα αξιοποιήσουμε λοιπόν σωστά το χρόνο. Για κάθε πνευματικό πράγμα. Για κάθε πνευματικό πράγμα. Λέτε, σας κάνω μια απλή ερώτηση. Μερικοί είστε μοναχοί πολλά χρόνια. Πόσοι από εσάς έχετε διαβάσει όλη την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη? Να δείτε ένα καλό ερώτημα. Όχι πόσες φορές. Δεν ρωτάω το πόσες φορές. Αλλά έστω και μία φορά. Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Και τι θα πείτε όταν φτάσουμε στο Μωυσή, όταν συναντήσουμε τον Μωυσή, όταν συναντήσουμε τους προφήτες, όταν συναντήσουμε τα πρόσωπα που έγραψαν τα βιβλία τους. Έτσι. Θα τους πούμε ότι δεν τους έχουμε διαβάσει. Θα πούμε ότι ο Θεός μας έστειλε τη Διαθήκη Του και εγώ δεν την έχω διαβάσει ακόμα. Τη Διαθήκη Του. Δεν έχω διαβάσει τη Διαθήκη Του Θεού. Ακόμα. Και τι θα πω εγώ. Στον Εζεκείλ, στον Μωυσή, στον Ηλία, στον κάθε προφήτη. Ό,τι. Στον Δανιήλ, στον καθένα. Ό,τι. Δεν πω ότι δεν είχα χρόνο. Δεν μου έμεινε χρόνος. Με κοιτάει και θα μου γίνει αυτό. Τα μάτια του θα γριεύουν την ώρα που το λέω. Θα γριεύουν. Είναι σαν να έχω δώσει εγώ σε ένα πνευματικό μου παιδί ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο, δικό μου που γράψα. Και μετά από 10 χρόνια να τον ρωτήσω. Το διάβασε στο βιβλίο μου. Και αν πει άχι γεροντά μου. Δεν πρόλαβα, δεν είχα χρόνο. Κατά πόσο εγώ θα το δεχτώ. Κατά πόσο μέσα μου εγώ θα το δεχτώ ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε χρόνο να διαβάσει το βιβλίο. Έστω και μία φορά από περιέργεια. Έστω και μία φορά. Για να δείτε τι είναι ο χρόνος. Για να δείτε τι είναι ο χρόνος. Θα σου πει μπα χρόνο είχες για να κουβεντιάζεις. Χρόνο για να κουτσομπολέψεις και να κατακρίνεις είχες. Χρόνο για να μπεις μέσα στο ίντερνετ και να ψάξεις και να κάνεις είχες. Χρόνο για να κάνεις και να μιλάς στο τηλέφωνο είχες. Και πολλά άλλα πράγματα. Θα σου πει και είχες χρόνο. Για να κάτσεις και να πίνεις καφέ είχες χρόνο. Δεν μπορεί να σε κατηγορήσει όμως αν έπινες τον καφέ σου και καθόσουνα και να σου πει ανθρώπινο το ότι κάθισες και έπινες τον καφέ σου. Δεν θα σε κατηγορήσει όταν το έχεις διαβάσει. Δεν θα σου πει γιατί πιες καφέ. Όταν όμως έχει δει ότι έφυγε ο χρόνος σου
και δεν τον αξιοποιήσεις τον χρόνο σου, έστω και από λίγο κάθε μέρα, τότε είμαστε κατακριτέ. Για να δείτε τι είναι ο χρόνος. Και να δείτε εδώ τώρα σαν μοναχή και βάλτε πόσα οι άνθρωποι είναι χριστιανοί που πάνε στην εκκλησία χρόνια και ρωτήστε τους αν έχουν διαβάσει την Καινή Διαθήκη ή την Παλαιά. Εφημερίδες προλαβαίνουν, τηλεόραση προλαβαίνουν, κατά τα άλλα χρόνο δεν έχουν. Θα σου πούνε. Χρόνο δεν έχουν. Να και εμένα όταν το λένε στην εξομολόγηση δεν το δέχομαι. Όταν λέω διαβάζετε, λέω γραφή. Έστω και λίγο κάθε μέρα λέω. Είστε 70 χρονών. Είστε από μικρότερα, πήγαινε και καθηγητικά. Καλάμα. Πήγαινε. Αυτός πάλι ο μεγάλος που θέλει να διαβάσει και δεν έχει χρόνο. Που θέλει να διαβάσει και τα μάτια του δεν τον βοηθάνε πια. Γιατί δεν βλέπει. Γιατί ζαλίζεται. Σου τρώγω τι θα κάνω. Δεν με παίρνει ο χρόνος. Αυτό που σας έλεγα, το ότι φρίκι νιώθει ο μεγάλος όταν έρθει κοντά στον Χριστό. Που δεν τον παίρνει ο χρόνος. Αλλά και ο άλλος που ήταν τα κατηχητικά μικρός και σου λέει δεν έχω χρόνο, δεν είχα. Ο μοναχός ο οποίος είναι τόσα χρόνια μέσα στο μοναστήρι και δεν πρόλαβε λέει, να διαβάσει την Αγία Γραφή. Μιλάω για τους πατέρες, γιατί ως πατέρες μπορεί να πεις, ήταν πολλά τα βιβλία του πατέρα. Ήταν και το Βασίλειο, ήταν και ο Γρηγόριο, ήταν και ο Δόρο του Δίτσα. Και ο Ισάπ και ο Εφραίμ και ο ένας και ο άλλος. Πολύ. Αλλά θα σου πει ο Θεός, την Αγία Γραφή εγώ στην έδωσα. Και γυρίσεις και μου λες δεν έχεις χρόνο. Δεν είναι που σου λέει ο άλλος από μικρός ότι δεν έχω χρόνο. Το καταλαβαίνετε λοιπόν. Ότι και εγώ όταν είναι κάποιος στην εξομολόγηση του λέω κοίταξε να δεις. Τηλεόραση είχες χρόνο να δεις. Να παίξεις είχες χρόνο. Να διασκεδάσεις είχες χρόνο. Να μιλήσεις είχες χρόνο. Για όλα τα άλλα είχες τον χρόνο. Για τον Χριστό δεν είχαμε χρόνο. Αλλά προσέχθηκε το χρόνο είναι πλάνος. Δεν καταλαβαίνουμε πως φεύγει. Ας ξεγελάει και τουλάχιστον εμείς ας έχουμε τη συνείδηση ότι εκμεταλλευόμαστε θετικά τον χρόνο. Θετικά, πνευματικά τον χρόνο. Και εκμεταλλευτείτε το πνευματικά. Εκεί που είστε, γι' αυτό έχουμε βάλει δυνατά και την ευχή. Και ακούγεται από τα μεγάφωνα κάθε μέρα μέσα στο μοναστήρι. Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Ακόμα και πριν κοιμηθούμε. Ακόμα και όταν ξυπνήσουμε το βράδυ. Για να σηκωθούμε να πάμε τουαλέτα ή οτιδήποτε και πρέπει να ξανακοιμηθούμε. Πάλι στο ενδιάμεσο αυτό. Λέγεται την ευχή. Μην αφήνετε χρόνο να εκμετάλλευτε. Μην αφήνετε χρόνο να εκμετάλλευτε. Και θα δείτε ότι αυτή τη γαλήνη την οποία βλέπουν οι άλλοι στο πρόσωπό μας σιγά σιγά θα την αισθανθούν και εμείς μες στην ψυχή μας. Γιατί αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων. Να εκμεταλλευτώ το χρόνο θετικά υπέρ της σωτηρίας μου. Να μπορέσω να αισθανθώ τον παράδεισο από εδώ τώρα που είμαι πάνω στη γη. Γιατί η Βασιλεία του Θεού αρχίζει από τη γη. Ο παράδεισος αρχίζει από τη γη, λένε οι πατέρες. Άρα πρέπει να αρχίσω να βιώνω τις χαρές του παραδείσου και να τις προγεύομαι από τη γη. Αν δεν τις προγευτώ επάνω στη γη, τώρα που ζω, πότε θα τις προγευτώ. Πότε θα τις προγευτώ. Ο πιστός λέει ζει και βιώνει τον παράδεισο από τώρα. Αυτό λοιπόν εύχομαι. Να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε πνευματικά το χρόνο μας. Προς σωτηρία της ψυχής μας, αλλά και προς δόξα του Ιησού Χριστού και της Μητέρας Του και του Τριαδικού Θεού μας. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.